Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να αποτελέσει την περιφέρεια πιλότο για ένα πρόγραμμα που θα στηρίξει την ανεργία, τόνισε στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παπά ο πρόεδρος του Περιφερειοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης Κώστας Κυριακίδης, ζητώντας από την κυβέρνηση να στηρίξει την επιχειρηματικότητα που είναι και η μόνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Στη σύσκεψη που έγινε στο Επιμελητήριο με τη συμμετοχή φορέων και πολιτικών παραγόντων, ζητήθηκε ειδικό φορολογικό καθεστώς για την περιοχή, λέγοντας πως η επιχειρηματικότητα δεν στηρίχθηκε όσο έπρεπε. Κύριε Παπά, επίσης τέθηκαν θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά, καθώς και ζητήματα ενέργειας. Όπως σας είπα, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Το Επιμελητήριο της Κοζάνης και εγώ με όλους τους συναδέλφους μας κάνουμε τα δύνατα, ό,τι μπορούμε, τα μέγιστα για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας σε μία περίοδο των 7 χρόνων της κρίσης, τα οποία προβλήματα αυτά έχουν ισοπεδώσει την επιχειρηματικότητα. Δεν τα λέω εγώ αυτά, μιλάνε οι αριθμοί καθημερινά. Επιχειρήσεις κλείνουν και απολύονται δεκάδες, εκατοντάδες εργαζόμενοι. Παρόλα αυτά, εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Εμείς προτείνουμε, προτρέπουμε τους συναδέλφους μας να επιχειρούν στην περιοχή τους, να εκμεταλλευτούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Και με τη βοήθεια του Επιμελητηρίου πιστεύουμε ότι και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν θαύματα. Μπορούν να κάνουν θαύματα φυσικά με τη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ξεκινώντας να πω ότι μάλλον θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ένα πρόβλημα στην περιοχή μας, το γνωρίζει και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι το πλασματικό ΑΕΠ στην περιοχή μας. Αυτό το μας απομακρύνει από την προσέλκυση πόρων και ευρωπαϊκών κονδυλίων γενικά για την περιοχή μας, αλλά και συγκεκριμένα για την επιχειρηματικότητα. Αυτό... Από την πλευρά του, ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού κοινωνικού μετώπου διαπραγμάτευσης, ώστε να πετύχει η χώρα τα πρωτογενή προλαιονάσματα μετά το 2018 και να είναι μειωμένα και η μία μονάδα που αντιστοιχεί σε 2 δις ευρώ να δοθεί για τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Βρίσκομαι σε μια περιφέρεια η οποία έχει ειδικά προβλήματα. Και είναι μια περιφέρεια η οποία υπέφερε πολύ περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης, τη στιγμή που άλλες περιφέρειες της χώρας είναι προφανές ότι πολύ λιγότερο κατάλαβαν, δεν θέλω να πω καθόλου γιατί μάλλον δεν θα είναι ακριβές, αλλά πολύ λιγότερο κατάλαβαν το τι σημαίνει αυτή η κρίση. Έχουμε το θέμα της, του πλασματικού ΑΕΠ βεβαίως, το οποίο δεν αφήνει να αποτυπωθεί μία πραγματικότητα, και θέλω να διαβεβαιώσω ότι και το θέμα της παράτασης και το θέμα του ακατάσχετου και το θέμα της κεφαλαιοποίησης, τα δύο τελευταία μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης όμως, θα τα κοιτάξουμε και θα επιδιώξουμε να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Θέλω να πω το εξής, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα τα οποία νομίζω ότι και εσείς αναγνωρίζετε. Έτσι, όπως είναι η μείωση του φόρου στο 22% για κάτω από 30.000, το θέμα των ανασφάλιστων και η πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, η αποποινικοποίηση για τις οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και βεβαίως η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα. Έτσι. Άρα υπάρχει ένας εξορθολογισμός σε σχέση με το πώς το σύστημα λειτουργεί. Νομίζω ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα το κάνει πολύ πιο διαφανές το σύστημα και κυρίως θα αλλάξει και τον τρόπο που κάθε επαγγελματική ομάδα και κατηγορία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση.